short and long term goals are very, very clear. Stop violence against Israeli civilians. Τόσο ο βραχυπρόθεσμος όσο και ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι απολύτως ξεκάθαρος, να τερματιστεί βία εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Αυτό που κάνουμε τις τελευταίες ημέρες είναι μια πραγματική προσπάθεια τερματισμού στοχοποίησης του λαού του Ισραήλ. Όπως ξέρετε, αποσυρθήκαμε από τη λωρίδα της Γάζας πριν από 7 χρόνια και έκτοτε δεχόμαστε συνεχώς από την περιοχή επιθέσεις με ρουκέτες. Πιστεύω ότι καμία κυβέρνηση σε καμία χώρα του κόσμου θα επέτρεπε να συνεχιστεί μια τέτοια κατάσταση. Hiding behind Palestinian civilians. We are doing our best. Θέλω να τονίσω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ηθική συμμετρία. Οι Παλαιστίνοι στοχεύουν εσκεμμένα Ισραηλινούς πολίτες και κρύβονται πίσω από τους Παλαιστίνιους πολίτες. In the last few hours there are very intensive efforts in order to reach ceasefire. I do hope it will be very much successful. Καταβάλουμε το άπαν των δυνάμεών μας να δρούμε με χειρουργική ακρίβεια προκειμένου να μην προκαλέσουμε απώλειες ζώων πολιτών. Τις τελευταίες ώρες καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για να επιτευχθεί συμφωνία και κυρία και ελπίζω ότι θα γίνει κατορθωτό. Την ίδια στιγμή όμως ετοιμαζόμαστε για τη λήψη και άλλων μέτρων αν αυτά κριθούν απαραίτητα. Και το τονίζω αυτό, αν κριθούν απαραίτητα. Αυτό είναι όλο. Δεν είμαστε ενθερμοί υποστηρικτές μιας χερσαίας επίθεσης. Κατά κρίβεια, πιστεύω ότι είναι ουσιαστικό να σταματήσει η βία και να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα κάνουμε ό,τι κριθεί απαραίτητο για να υπερασπιστούμε τους πολίτες μας. Είμαστε πρόθυμοι να ανανεώσουμε τις συνομιλίες μας με την Παλαιστινιακή Αρχή, όμως με τον πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς και μάλιστα άμεσα, χωρίς προϋποθέσεις, τόσο απλά. Είναι δυνατόν? Η απάντησή μου ξεκάθαρη. Ναι, θα είναι δύσκολο? Ναι. Μήπως θα είναι εύκολο? Καθόλου. Καμία συμφωνία όταν υπάρχει σύγκρουση στη μέση δεν είναι εύκολη και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Αλλά οι λαοί μας το αξίζουν. Η περιοχή μας διέρχεται ιστορικών εξελίξεων. Αυτές οι εξελίξεις πιστεύω θα παράξουν μακροπρόθεσμα συνθήκες σταθερότητας στη Μέση Ανατολή για δύο λόγους. Πρώτον, η φωνή των λαών είναι πολύ σημαντική και αν μπορεί κανείς να εκφράζει την άποψή του είτε στο Ισραήλ είτε στην Κύπρο είτε αλλού στον κόσμο, είναι ουσιαστικό και υγιές. Και δεύτερον, επειδή υπάρχουν πολλοί παίκτες και επαναλαμβάνω τη σημασία που παίζουν Κύπρος και Ισραήλ σε αυτό το σημείο που διαδραματίζουν ρόλο ευθύνης. Αν προσθεθούν και άλλοι σε αυτή τη σκακέρα, μακροπρόθεσμα, τα όποια ερωτηματικά διέπουν τις εξελίξεις σήμερα θα αποσαφινιστούν και θα αναδείξουν ένα πιο ευίωνο μέλλον. Let's say a future on the Israeli-Cypriot cooperation on natural gas and other aspects. Σε επίπεδο κυπροϊσραηλινών σχέσεων τώρα για το φυσικό αέριο και άλλους τομείς. Αυτά είναι εξαιρετικά βαρυσήμαντα στρατηγικά ζητήματα και οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται έξυπνα και υπεύθυνα. I am quite optimistic, to be honest, that we will be clever enough to keep on our cooperation on all fields. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε έξυπνα και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς. Νερό, γεωργία, εξελίξεις, καινοτομίες και φυσικά ενέργεια. Αν είμαστε στο σωστό δρόμο, ναι, και είμαι πολύ ευτυχής που είμαι μέρος των προσπαθειών σύσφιξης των σχέσεων των χωρών μας ακόμα περισσότερο. Once again, very easy answer. No, there is no contradiction, not at all. Η εξομάλυνση των Ισραηλινοτουρκικών σχέσεων μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εμβάθυνση των Ισραηλινοκυπριακών σχέσεων. Η απάντηση είναι απλή. Όχι, δεν υπάρχει αντίφαση. Δεν υπάρχει αντίφαση στο να έχει κανείς καλές σχέσεις με τους σχετικούς παίκτες. Η πραγματική πρόκληση είναι η μετουσίωση της πολιτικής συνεργασίας και των καλών σχέσεων και προθέσεων σε πρακτικές.
there is no contradiction between these two. Cyprus implemented clever policy, if I may say so. Ο διάλογος με τις γύρω χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί να ωφελέσει τη μεταξύ μας συνεργασία. Η Κύπρος έχει εφαρμόσει έξυπνη πολιτική σε ό,τι αφορά τις ΝΑΟΣ της, κερδίζοντας μάλιστα διεθνή στήριξη. Πέτυχε την εξασφάλιση σημαντικής και ευρείας στήριξης. Συνεχίστε έτσι. Όσο για εμάς, από την Κύπρο και το Ισραήλ εξαρτάται να συνεχίσουν οι καλές σχέσεις μας και η συνεργασία, παρά τις προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή.